Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΚΙΤ φυλακίου, ποιος είναι ο λόγος των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής. Επίσκεψη ομογενών γερουσιαστών στον Δήμαρχο Ρεστιάδας, τι δήλωσαν μετά την επίσκεψη. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο στο κέντρο της Ορεστιάδας επί της οδού Ορέστου, τι λέει ο διοικητής της Περιοσβεστικής Υπηρεσίας Ορεστιάδας, Αντώνης Χαμαλίδης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 13 Ιανουαρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ένταση επικράτησε το πρωί στο φυλάκιο καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες για την επέκταση των δομών. Στο σημείο βρέθηκαν κάτοικοι οι οποίοι προσπάθησαν να εμποδίσουν μηχάνημα να μπει στο χώρο, ενώ κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας αδιαθεσία αισθάνθηκε ο πρόεδρος του φυλακίου Χρήστος Τυρμπάκης, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Ορεστιάδας. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας ζήτησε να σταματήσουν οι εργασίες για να αποχωρήσουν οι συγκεντρωμένοι. Από τότε που θα μπήκε δεξιά, να πούμε. Δεν θέλουμε να σε ακουμπήσουμε εμείς. Δεν θέλουμε να σε ακουμπήσουμε. Σκηνές ένταση στο φυλάκιο. Αστυνομικοί απομακρύνουν πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να εμποδίσουν μηχάνημα να μπει στο χώρο όπου θα γίνει εργασίες για την επέκταση των δομών παράτυπων μεταναστών που υπάρχουν στην περιοχή. Έλα, 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 έλα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του φυλακίου Χρήστος Τυρμπάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Ορεστιάδας, καθώς κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας αισθάνθηκε αδιαθεσία. Πήγαν να τον σηκώσει η αστυνομία για να τον συλλάβουν και λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του. Πάρα πολύ. Έχει κάποιο πρόβλημα? Από το άγχος. Το είχε ξαναπάθει. Από το άγχος. Ο πρόεδρος που είναι καλά στην υγεία του είχε μπλοκάρει το σκαπτικό μηχάνημα με το αυτοκίνητό του. Παρόλες τις διαμαρτυρίες των κατοίκων εδώ, δυστυχώς το έργο θα συνεχιστεί. Είναι οι αποφάσεις αυτές για μένα είναι προηλυμένες. Οπότε όποια διαμαρτυρία και να γίνει, ό,τι και να πει ο κόσμος, είναι κεντρική απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά ήρθατε? Παρ' όλα αυτά ήρθαμε. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε, να αναδείξουμε ότι αυτό το πρόβλημα θα συνεχιστεί. Για μένα, καθαρά για εθνικούς και μόνο λόγους, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είχαμε πει και είχαμε συμφωνήσει για την αναμόρφωση του ήδη υπάρχοντος, για καλύτερες συνθήκες, αλλά όπως βλέπετε η πολιτεία δεν πήρε υπόψη τις διαμαρτυρίες και τις προτάσεις των κατοίκων της περιοχής. Να μην γινόταν. Να μην γινόταν. Ήθετε να διαμαρτυρηθείτε? Ναι, κατά κάποιον τρόπο. Αλλά βλέπουμε το έργο προχωράει. Εκεί άλλοι μπορούν να κάνουν κουμάντο. Μισό, όχι. Μισό, τι να κάνουν. Ήθετε τις διαμαρτυρίες? Μάλλον. Από ό,τι φαίνεται. Ο κόσμος δεν ήξερε ο κόσμος. Τώρα μαθαίνει. Στα σχέδια κατασκευών και συμβάσεων υποχρεώνεται ο κατασκευαστής να έχει υποδομή ούτως ώστε κάθε οικίσκος να δέχεται δεύτερο όροφο. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη μέρα μπορούν να διπλασιαστούν τα ωφέλιμα τετραγωνικά διαβίωσης. Τα υπόστεγα, 7 υπόστεγα, 2.100 τετραγωνικά, αυτά έχουν υποδομή. Όπως το κρίνω εγώ σαν κατασκευαστής, την επόμενη μέρα να μπορούν να τα κλείσουν γύρω-γύρω και να γίνουν χώροι διαβίωσης. Θα συνεχίσουμε εδώ να διαμαρτυρόμαστε, δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε ή πόσο θα αντέξουν αυτοί. Πιστεύω ότι σήμερα θα γίνει μια κοινοποίηση και θα καταλάβει ο κόσμος εδώ πέρα τι πρόκειται να συμβεί. Κανένας δεν διασφαλίζει το μέλλον μας. Κανένας δεν μας διασφαλίζει τι πρόκειται να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που κουβαλάνε εδώ πέρα. Και για τους περισσότερους από εμάς δεν υπάρχει λόγος να γίνει προκεκά σε αυτό το μέρος. Θα μπορούσαν να παραμείνουν αυτές οι εγκαταστάσεις, να βελτιωθούν και τίποτα περισσότερο. Η ένταση είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουν στα κρατητήρια δύο άτομα. Πρόκειται για χειριστή μηχανήματος και τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ, με τον χειριστή να υποστηρίζει ότι δέχτηκε λεκτική επίθεση και τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ σωματική. Θέλω να καταγγείλω τον αστυνομικό διευθυντή εδώ της Ορεστιάδος, ο οποίος έγινε και ένα θεατής και αυτό της μάρτυρας ενός ξυλοδαρμού από τον εργολάβο εδώ του έργου του υπεργολάβου,
ο οποίος χτύπησε με γροθιές μπροστά στον κόσμο και υπάρχουν και τα βίντεο, τον κύριο Τσομπανίδη, τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ. Και όταν είπε ο κύριος Τσομπανίδης ότι θέλει να κάνει μήνυση, έκανε τα στραβά τα μάτια, δεν ακολούθησε την αυτόφορη διαδικασία όπως απαιτεί ο κώδικας ποινικής δικονομίας, μέχρι που εγώ παρενέβη και από εκεί και πέρα παρενέβη και ο κύριος εισαγγελέας πρωτοδικών Ορεστιάδας άμεσα. Και τον ευχαριστώ αυτό που τήρησε την νομιμότητα όπως επιβάλλει το Σύνταγμα και ακολουθήθηκε η αυτόφορη διαδικασία. Θέλω να πω εν ολίγης ότι δεν φταίνει ούτε η αστυνομική, δεν φταίει πέρα του κράτους και των υπουργών όλη αυτή η ιστορία που γίνεται εδώ, αλλά δεν γίνεται με την νόμιμη και σωστή διαδικασία. Διότι δεν μπορεί να γράφεις τον κύριο Τρυμπάκη να του παίρνει στις πινακίδες το αυτοκίνητο, γιατί δήθεν ενοχλεί την μπουλντόζα και όταν παθαίνει το επεισόδιο και έρχεται το ΕΚΑΒ και η μπουλντόζα να φεύγει κανονικά, να ξεκολλάει από εκεί που ήταν, να κάνει την προσπέραση του αυτοκινήτου του κυρίου Τρυμπάκη που υποτίθεται ενοχλούσε και να πηγαίνεις να συνεχίζεις να κάνεις το έργο σου. Όλα αυτά είναι, μπορώ να πω, φτάνω στο σημείο της εκβίασης με αυτόν τον τρόπο απειλής να φοβερίξουν τον κόσμο ότι επίκειται συλλήψεις, ότι θα έχουμε πρόστιμα, ότι θα έχουμε αφαίρεση πινακίδων για να μην αντιδράσουν σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει. Δυστυχώς αυτή η μέρα γράφεται με μελανά γράμματα. Καλό τον κόσμο, γιατί σήμερα έγινε ευνηδιαστικά και εμένα με πήρε τηλέφωνο ο Τρυμπάκης και 10.30 ξεκίνησα από την Αλεξανδρούπολη για να έρθω. Καλό τον κόσμο από αύριο να συστρατευτούμε. Το μήνυμα της Δημοτικής Αρχής και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ένα και είναι ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο. Δεν κάνουμε πίσω ούτε για να πάρουμε φόρα. Δεν θα δεχτούμε καμία αύξηση της δυναμικότητας στο ΚΙΤ και στο ΠΡΟΚΕΚΑ. Είναι δέσμευση της τοπικής κοινωνίας, την οποία την εκφράζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Ζητάμε από την κυβέρνηση καθαρή λύση και καθαρές απαντήσεις. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις έναντι της τοπικής ακριτικής μας κοινωνίας και άμεση ενημέρωση εντός του Δημοτικού Συμβουλίου από τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Στέλνω επίσης σε όλη την τοπική κοινωνία μήνυμα ενότητας, να παραμείνουμε ενωμένοι, να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Κανένας δεν θα μείνει μόνος. Στο σημείο έφτασε και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, ο οποίος ζήτησε να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες. Επίσημες και θα τις κρίνω με διαβεβαιώσεις των υπουργών ή τις απόψεις τους και δεν χάθηκε τίποτα με την καθυστέρηση για να μην έχουμε αναστάτηση τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία πρέπει να είναι ήρεμη και να υπερασπιστεί αυτά που έχει. Για να έχετε υπόψη σας, θα στην καταθέτω, είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα στην έκανε προθέσεις στη φυσική ηγεσία. Να δυναμητήσουμε όλη την κατάσταση. Απ' την άλλη όμως θέλουμε ξεκάθαρες θέσεις της κυβέρνησης έτσι ώστε να κρίνουμε αν θα συμφωνήσουμε ή διαφωνούμε. Εσείς κάποιοι, γιατί πάντα τα λέω τέτοιο, παρεξηγείτε και την αλήθεια. Συγγνώμη για αναστάτωση τους εργαζόμενους, να υποθέσω ότι είστε εργαζόμενοι. Αυτό είπα και στον διοικητή σας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους εργαζόμενους, δικά μας παιδιά είστε. Η διαφωνία μας είναι σε κεντρικό επίπεδο και αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε. Εκτιμούμε και την δουλειά που κάνετε, σεβόμαστε κάθε εργαζόμενο και καταλαβαίνουμε ότι συνεισφέρετε και εσείς στα επαγγελματικά σας καθήκοντα. Κλιμάκιο ομογενών βουλευτών και γερουσιαστών πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι επίσκεψη στον Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη. Η συνάντηση είχε πολύ ενδιαφέρον και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην καλύτερη συνεργασία με τον ελληνισμό της ομογένειας για την ανάπτυξη της περιοχής. Την επίσκεψη του Προέδρου και μελών της Παγκόσμιας Ένωσης Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής δέχτηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, ενώ το θέμα της συζήτησης ήταν η οικονομική ανάπτυξη και του Βορείου Εύρου μετά της Αλεξανδρούπολης. Με μεγάλη χαρά υποδέχθηκα σήμερα τον Πρόεδρο και τα μέλη της Παγκόσμιας Ένωσης της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τόσο με τη φυσική τους παρουσία αλλά και τις ενέργειες που κάνουν τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για την περιοχή μας και για την προώθηση έτσι ώστε να επιληθούν σημαντικά προβλήματα αλλά και να ανοίξουν και νέοι διάβλοι συνεργασίας με τον ελληνισμό της Διασποράς. Ειλικρινά θα ήθελα να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του Προέδρου όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Επιτροπής για αυτήν την τόσο χρήσιμη για μας πέρα από συμβολικούς λόγους επίσκεψή του σήμερα και να τους διαβεβαιώσω ότι είμαστε ευγνώμονες απέναντί τους, αλλά είμαστε και ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία που θα προωθήσει και τις φιλίες μεταξύ του ελληνικού λαού και των Ελλήνων
της Διασποράς αλλά και των κρατών στα οποία διαβιώνουν και είμαι βέβαιος ότι μέσα από τέτοιες ενέργειες με τη λειτουργία της Επιτροπής θα έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα τόσο για τον τόπο μας όσο και για τη χώρα γενικότερα. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την καλοσύνη που είμαστε εδώ κοντά. Τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και θέλουμε να βοηθήσουμε πώς μπορούμε εμείς που έχουμε ελληνικές ρίζες από χώρες του εξωτερικών. Προπαντός η ομάδα μας είναι πολύ σοβαρή να βρούμε και να βοηθήσουμε τη λύση. Όπως αυτό να το κάνουμε πρέπει να ακούσουμε πρώτα τι είναι τα προβλήματα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ την επίσκεψη στον Εύρο. Μεγάλες ευκαιρίες υπάρχουν τώρα που ακούμε και με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για και οικονομικά και ασφάλεια. Αυτό θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να το δέσουμε. Θα έχουμε καινούριο πρέσβη από την Αμερική, τον κύριο Τσούνεϊ. Είχαμε τον κύριο Πάιετ που έχει κάνει επισκέψεις 7 φορές εδώ πέρα. Και πώς μπορούμε από εδώ να βρούμε τις λύσεις. Είναι αυτό πολύ σοβαρό, όπως είπα πρώτα. Και γι' αυτό οι εκλεγμένοι του εξωτερικών να έχουν μια αλυσίδα, μια γέφυρα στεριά και στα οικονομικά θέματα να βοηθάμε και την ασφάλεια της Ελλάδος και την περιοχή. Όμως είναι, να σας πω, η μελέτη πήγε πάρα πολύ καλά και νομίζω το 2022, όπως γιορτάζουμε τα 75 χρόνια τη συμφωνία του Truman Doctrine μεταξύ Αμερική και Ελλάδα, να κάνουμε το 2022 να είναι καινούριο Truman Doctrine, πώς να βοηθήσουμε την οικονομία, την περιοχή και όλη την Ελλάδα. Ο Εύρος είναι ένα. Άλλο η Αλεξανδρούπολη να είναι το κέντρο για την εμπορική, να πούμε, θεμέλια, όμως αυτό πρέπει να πάει μέχρι το όλο το Εύρο. Είναι η περιοχή, είναι, πώς το λέτε, να σας πω, the county or the area. So, αυτό είναι σοβαρά, γιατί εμείς πήγαμε μέχρι Καστανιές, πήγαμε μέχρι το Τέρμα. Όπως είχαμε πάει το καλοκαίρι στο Καστελέροζο, την άλλη σύνορα της Ελλάδος, για να το δούμε και οι ίδιοι, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ αυτό νομίζω η Αλεξανδρούπολη είναι η πρωτεύουσα για τα οικονομικά λύση και αυτό πρέπει να είναι για όλο γύρω και όχι Αλεξανδρούπολη μόνο, να είναι και Εύρο, να είναι Βόρειο Ελλάδα και όλη την Ελλάδα. So, αυτό πιστεύω θα είναι καλό για όλους. Όπως το δικό μας το κομμάτι είναι πώς εκλεγμένοι Έλληνες του εξωτερικού να πάρουμε πίσω το μήνυμα στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στις χώρες, ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε μέλη και παντού. Πώς μπορούμε αυτό να το προχωρήσουμε, να μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ουσιαστική η σημερινή επίσκεψη των Ελλήνων βουλευτών και γερουσιαστών στον Βόρειο Εύρο, τόσο στις Καστανές όσο και στην Οριστιάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο, τον Λεωνίδα Ραπτάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που σήμερα είχαν την καλοσύνη να επισκεφθούμε μαζί τον Δήμαρχο της πόλης της Οριστιάδας. Έγινε μια συζήτηση σημαντική. Στηρίζουν με κάθε τρόπο οι Έλληνες βουλευτές, γερουσιαστές την Ελλάδα και κυρίως την ακριτική περιοχή μας και αυτό φαίνεται και από τις συμφωνίες που υπογράφονται και από αυτά τα καλούδια που έρχονται μελλοντικά. Σας ευχαριστώ πολύ διότι όλα συντείνουν και συγκλίνουν στην ανάπτυξη και στη θωράκιση της περιοχής μας η οποία πραγματικά θα καταστεί απόρθητο πυλώνας πραγματικός του ελληνισμού και της ορθοδοξίας ανά τον κόσμο. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο στο κέντρο της Ορεστιάδας επί της οδού Ορέστου. Η φωτιά ξεκίνησε από τη μηχανή του αυτοκινήτου από άγνωστη αιτία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάσβησε έγκαιρα τη φωτιά, αποτρέποντας μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητο. Με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κατασβέστηκε η φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι σε αγιοταχή αυτοκίνητο στο κέντρο της Ορεστιάδας, στο ύψος του πρώην δασαρχείου επί της οδού Ορέστου. Η φωτιά περιορίστηκε σχετικά γρήγορα, χωρίς να προκαλέσει πολλές ζημιές. Κληθήκαμε για φωτιά σε αυτοκίνητο μέσα στην πόλη. Μεταβήκαμε άμεσα στο σημείο. Η πυρκαγιά ήταν σε γιόταχη αυτοκίνητο και έγινε κατάσβεση. Δεν περιορίστηκε μέσα στο χώρο της μηχανής, δεν επεκτάθηκε στα γειτονικά αυτοκίνητα και έγινε κατάσβεση και
δεν κινδυνεύσαν ξένες ιδιοκτησίες. Αντιπλημμυρικά έργα στο νομό Εύρου ζητάει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Εύρου η Ενότητα. Η ανακοίνωση στάλθηκε στους αρμόδιους φορείς και στην περιφέρεια για την ανάγκη έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης στον Ερυθροπόταμο και στο Τυχερό. Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα για αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού, όχι μόνο για τα αναχώματα του Ερυθροποτάμου, αλλά και για το Τυχερό. Η ανακοίνωση στάλθηκε στην περιφέρεια. Η Ομοσπονδία μπροστά από λίγες μέρες έβγαλε μια ανακοίνωση για τις πλημμύρες που παρουσιάστηκαν στην περιοχή του Δημοτήχου και στην περιοχή του Τυχερού. Ήδη εμείς ως Ομοσπονδία γύρω στον Οκτώβριο βγάλαμε μια ανακοίνωση πάλι για τα αναχώματα ειδικά του Ερυθροποτάμου, τα οποία ήταν ανοιχτά. Και παραμένουν ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Επιστήσαμε την προσοχή στην περιφέρεια και στους αρμόδιους ότι τα αναχώματα είναι ανοιχτά στην περιοχή του Ερυθροποτάμου, ότι πρέπει να κλειστούν γιατί πλησιάζουμε στο χειμώνα. Δυστυχώς είμαστε στο χειμώνα, τα αναχώματα δεν έχουν κλείσει. Δυστυχώς, αν και δεν είχαμε πολλά χιόνια, είχαμε πάρα πολλές βροχές, πλημμύρισαν περιοχές από τα τοπικά νερά, πλημμύρισαν από τα νερά της βροχής. Και τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ότι από τα νερά των βροχοπτώσεων δημιουργήθηκαν προβλήματα σε καλλιέργειες στο νομό Εύρου. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο παρουσιάστηκε και στην περιοχή του Τυχερού. Πλημμύρισαν αγροκτήματα από τις τοπικές βροχές, από τα τοπικά νερά, και πλημμύρισαν και περιοχές του Ερυθροποτάμου, στο Δημότικο δηλαδή, από τα τοπικά νερά. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα αναχώματα του Ερυθροποτάμου, τα οποία δεν έκλεισαν και με τις πολλές βροχές βγήκε το νερό και πλημμύρισαν αγροτικές καλλιέργειες. Αυτές που υπάρχουν, δηλαδή τα σιτηρά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, υπάρχει πρόβλημα, εάν παραμείνει το νερό, δυστυχώς τα σιτηρά αυτά θα καταστραφούν, θα σαπίσουν. Υπεύθυνη για αυτήν την κατάσταση, τονίζει ο κύριος Μαργαριτίδης, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ζητά να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα στο νομό. Έχει ευθύνες η Περιφέρεια γιατί δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα, δεν έκλεισε τα αναχώματα, αλλά για να μην γίνουν πλημμύρες από τις βροχές. Εμείς όμως ως Ομοσπονδία εδώ και χρόνια έχουμε τονίσει ότι πρέπει να γίνει πλέον αντιπλημμυρικά έργα στο νομό, ούτως ώστε να μην υπάρχουν πλημμύρες όχι μόνο από τον ποταμό, από τον Εύρο ή από τον Άρδα και από τον Ερυθροπόταμο, αλλά να μην υπάρχουν πλημμύρες και από νερά των βροχών. Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν γίνει όχι αντιπλημμυρικά έργα στο νομό, δεν έχουν γίνει τίποτα. Και μόνο ακούμε από τους αρμοδίους λόγια ότι θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα, το ξαναλέω, και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Από σήμερα 208 ιδιώτες γιατροί, μετά τα φιλοπορίες που τους επιδόθηκαν, μετακινήθηκαν σε νοσοκομεία που κλήθηκαν να παρουσιαστούν, να εργαστούν για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες που υπάρχουν στο ΕΣΥ. Οι ιδιώτες γιατροί της Μακεδονίας και της Θράκης, πνευμονολόγοι, γενικοί γιατροί, παθολόγοι και αναισθησιολόγοι, επιτάχθηκαν και παρουσιάστηκαν σε νοσοκομεία της 3ης και 4ης υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να ενισχύσουν τις κλίνες COVID εν μέσω του νέου κύματος της πανδημίας. Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών έγινε η ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ακάθαρτων» της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας για την βέλτιστη διαχείριση των αστικών λοιμάτων στον άξονα περιβάλλον του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακατηθικών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κύριου του έργου και του Ταμείου Παρακατηθικών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο περιλαμβάνει δύο κύρια υποέργα. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης της Ορεστιάδας, ο οποίος παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα παροχής διαρροών και καθυζήσεων. Το συνολικό μήκος του νέου έργου είναι 580 μέτρα. Απαραίτητες παρεμβάσεις αναβαθμίσεις, ώστε να επιληθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της πόλης της Ορεστιάδας, κυρίως από πλημμύρες του ποταμού Εύρου και παλαιότητας 20ετία. Το ποσό χρηματοδότησης είναι 2.260.000 ευρώ και είναι το συνολικό ποσό του έργου με ΦΠΑ
2.802.300 ευρώ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΟ και δήμαρχος του Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης ευχαριστεί τα στελέχη της ΔΕΙΑΟ για την αρτιότητα της πρόθεσης που κατατέθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης για την άψογη διεκπαιρέωση των ενεργειών που οδήγησαν στην έγκριση της χρηματοδότησης του σημαντικού αυτού έργου. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας σήμερα θα μας οδηγήσει στην τοπική κοινότητα Καναδά. Ήρθε το πόλι κοντά μου.